σας παιδιά, Αντώνης εδώ. Σήμερα έχω βάλει facecam όπως βλέπετε, πρώτη φορά με facecam. Τέλεια, πρώτο βίντεο με facecam, οπότε θα δούμε πώς θα γίνει. Αν θα θέλατε να έχω κι άλλα βίντεο με facecam, να μου πείτε στα comments. Λοιπόν, σήμερα όπως βλέπετε παίζουμε Clash of Clans. Πολλά άτομα όταν παίζουν, επίσης όταν παίζουν δεν ξέρουν πώς να κάνουν farm. Δηλαδή, πώς να παίρνουν αρκετό gold ή ελιξίριο. Λοιπόν, σήμερα θα σας βοηθήσω να δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό πολύ εύκολα. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ, όπως βλέπετε, στο deck μου, έχω βάλει 130 archers και 60 barbarians. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι χρειάζεται σχεδόν τις διπλάσιες archers παρά barbarians. Γιατί αυτές σας βοηθάνε πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, είχα κάνει ένα attack και πήρα πάρα πολύ εδώ, σε αυτό εδώ. Κοιτάξτε το base πρώτα απ' όλα. Εδώ, βλέπετε εδώ τον Dark Elixir, σωστά? Δεν ήξερα αν ήθελα να το κάνω attack, γιατί μου φαίνονταν πολύ δύσκολο. Mortar level, τι είναι αυτό, 8, κάνει upgrade, κάνω level 11. Δεν ήμουν σίγουρος αν θα ήθελα να το κάνω attack. Οπότε, λέω, γιατί δεν το προσπαθώ. Ήθελα να κάνω upgrade τον King level 4, τον έχω level 3. Χρειάζομαι 17.500 Dark Elixir, ναι. Χρειαζόμουν πολύ. Είχα περίπου 10.000 όταν άρχισα. Έκατσα μία ωρίτσα και ειλικρινά πήρα το Dark Elixir. Πήρα 7.500 Dark Elixir. Θα κάνω ένα επόμενο βίντεο με facecam, αν θα θέλατε, που θα δείχνω πώς να παίρνετε εύκολα Dark Elixir. Λοιπόν, για να μην συνεχίζουμε. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε εδώ το Dark Elixir. Έχει περίπου το, θα έλεγα, τουλάχιστον 1200 Dark Elixir. Δεν το θυμάμαι καν το rate. Και όπως μπορείτε να δείτε εδώ, αυτό φαίνεται ότι είναι μισό και είναι level 4 ή 3 νομίζω. Νομίζω 3. Συν που έχει ένα ακόμα, κάπου εδώ το έχει, εδώ. Συν που έχει αυτό, οπότε είναι, θα έλεγα, ένα καλό base για να κάνω attack. Οπότε, τι κάνω? Έρχομαι εδώ με έναν barbarian για να δω αν μπορεί να έρθει ο king. Τελικά μπορεί. Οπότε, τι κάνω? Χαμηλώνω λίγο. Έβαλα εδώ archers, έτσι ώστε να μπορώ να πάρω τον barbarian king. Αφού το έβαλα, έβαλα barbarian για να κάνω distract τον mortar. Γιατί αυτό, ειλικρινά, το mortar είναι το μόνο και το wizard tower. Ευτυχώς έκανε upgrade. Το wizard tower, mortar, ό,τι κάνει splash μπορεί να καταστρέψει το attack σας. Εδώ ευτυχώς έβαλα το rage για να πάνε πιο γρήγορα να σπάσουν τον τοίχο. Βοήθησε και archers λίγο. Και μόλις σπάσαμε τον τοίχο, ήμουν σε τέτοια φάση. Λέω, αποκλείεται να το πάρω τον Dark Elixir. Έβαζα archers, δυστυχώς κάποιες πήγαιναν εδώ. Λέω, γιατί πάτε εκεί, πάτε στον Dark Elixir. Μόλις άρχισα να παίρνω τον Dark Elixir. Ήμουν κάπως έτσι. Δεν πίστευα ποτέ. Πίστευα ότι δεν θα έπαιρνα σχεδόν τίποτα. Γιατί X-Bow, Mortar, μιλάμε τεράστια level πράγματα. Και μετά βλέπω εδώ δεν θα γίνει κάτι, οπότε κάπου αλλού Dark Elixir λέω εδώ. Αναγκαστικά τι έγινε τώρα? Έβαλα όλους τους barbarians εδώ πάνω. Όλους. Και έβαλα και όλες τις archers. Το Mortar, αυτό που μου έσπασε τα νεύρα ήταν τα Mortar εδώ. Βλέπετε εδώ, αυτό με κατέστρεψε στην ουσία. Αλλά αυτή η μία Archer μας πήρε τον Dark Elixir που χρειαζόμασταν. Μία Archer, μία. Και πήρε τον Dark Elixir. Τελειώσαμε. 1553 Dark Elixir. Τέλεια. Και πήρα. Και ποια ήταν η φάση? Δεν θα το πιστέψετε. Είχα, sorry, χρησιμοποιώ το λάθος χέρι. Τώρα το μαθαίνω ακόμα facecam πρώτη φορά. Τι να κάνουμε. Χρειαζόμουν 17.500 Dark Elixir και είχα 1749. Και εδώ ήταν, ναι,
ένα ακόμα. Ακριβώς ένα ήθελα. Ακριβώς ένα. Και βλέπω εδώ το base αυτό. Όταν είδα το Tesla, φοβήθηκα τελείως. Φοβήθηκα για τον Kiko. Όπως βλέπετε, level 3. Και έβαλα κάποιες άρθρες. Και μόλις το καταστρέψαμε, λέω δεν πήραμε Dark Elixir. Όχι, ρε φίλε, πότε το βρω τώρα. Και πήραμε ακριβώς ένα Dark Elixir. Τρελά πράγματα. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα live attack. Έχουμε, όπως βλέπετε, έχω αυτό το συγκεκριμένο, δεν το αλλάζω με τίποτα. Λοιπόν, θα προσπαθούμε να βρούμε ένα καλό base με τουλάχιστον παραπάνω στο δικό μου το... Δηλαδή, εγώ είμαι Townhall level 7, ναι, με max storage. Γι' αυτό θα χρειαστείτε πολύ loot. Εγώ, παραδείγματος χάρη, παίρνω καμιά 300.000. Οκ, αυτό το base είναι το χειρότερο που έχω δει μέχρι στιγμής. Θα ψάξω για ένα base και θα είμαι πάλι μαζί σας. Ας πάρουμε αυτό, επιτέλους, βρήκα, έκανα τόσο κόπο. Πήρε έναν αιώνα, αλλά δεν πειράζει. Καλό το base, Town Hall level 8. Έχεις το χειρότερο Town Hall level 8 που έχω δει στη ζωή μου. Αλλά, προσέξτε, έχει πολύ loot. Και αυτό τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ, το καλύτερο που μπορείτε να βρείτε είναι όλα τα collectors να είναι σε μια γραμμή έτσι. Και μετά μπορείτε απλά με barbs, έτσι λίγα barbs εδώ. Λίγα barbs. Πολύ απλά. Έτσι. Παίρνουμε τα πάντα. Τι έχω. Πες μου, δεν έχω drag. Όταν κάνεις request κάτι, ζητάς wizards. Και καμιά φορά νομίζεις, εγώ έχω wizards. Οπότε πάμε. Α, δεν μου έδωσαν wizards, μου έδωσαν giants. Τέλεια. Και είσαι και σε war μετά. Σιγά σιγά πίσω από την καρέκλα, φεύγω από το κλάν, γεια σας. Το έχω πάθει τόσο φορές, ακόμα και σε war. Ήμουνα σε war, είχα ζητήσει, τι είχα ζητήσει, bowlers, γιατί ένας στο κλάν μας έχει bowlers. Και τι μου έδωσαν, balloons. Ήμουνα, δηλαδή ήμουνα έτοιμος να παρατήσω το Clash of Clans, γιατί μιλάμε war για μένα, είναι μεγάλο θέμα. Χάνω χρόνο επίσης μιλώντας. Είναι μεγάλο θέμα για μένα το war. Και θέλω πάντα να παίρνω όσο μεγαλύτερο ποσοστό μπορώ. Και λοιπόν, ναι, ευτυχώς δεν βγήκα το κλάδο τουλάχιστον. Λοιπόν, εδώ τι μπορείτε να κάνετε είναι ένα πολύ καλό να βάλετε rage. Παρόλο που δεν το πολύ χρειαζόμουν, αλλά έτσι για να, δηλαδή να ξέρεις ότι θα το πάρεις το loot και δεν θα το χάσεις, καλύτερο είναι να βάλεις εκεί ένα rage. Χαλιά. Rage, δεν πειράζει. Το Rage το έχω level 3 και το κάνω level 4 επίσης. Oh, και ένα ακόμα πράγμα που ξέχασα να πω. Εγώ δεν θέλω να χάνω trophies. Οπότε ξέχασα και τον King μου. Α, είναι καλή upgrade αυτό. Τι να είναι. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να βάλω εδώ τα κάτι άρθρες εδώ πίσω και να. Πρέπει να πάρω 50%. Ένας εδώ, ένας εδώ. Και παπαγαγό. Όχι, όχι, όχι τις άρθρες. Όχι, 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 όχι. Ου, επέζησα. Yes, 50%. Αδειά. Ου, πολύ απλό loot. Πάρα πολύ απλό. Πολύ απλό, πολύ εύκολο loot. Το λοιπόν. Ας κάνουμε request. Συνήθως κάνω αυτό request γιατί δεν χρειάζομαι. Τέλος πάντων. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, 23 ώρες. Λοιπόν, 23 ωρίτσες. Το έκανα χθες το βράδυ. Επίσης, κάτι να υπενθυμίσω. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ ένα light, όχι ψάματα, ένα rage και δύο lightning. Το rage το πήρα, νομίζω, μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες πριν. Και όπως μπορείτε να δείτε εδώ, κάνω upgrade το τέτοιο, πώς το λένε, το rage spell. Το κάνω level 4 σε 4 μέρες. Ω, καλό, level 4 σε 4 μέρες. Καλό. Λοιπόν, μετά από αυτό λογικά θα κάνω μπαλούν, γιατί δεν τα χρησιμοποιώ τα μπαλούν. Για ποιο λόγο να τα κάνω? Οπότε σκέφτομαι να μην τα κάνω τα μπαλούν. Ή να τα κάνω. Δεν ξέρω, θα δω. Τέλος πάντων. Επίσης, τώρα μπορεί να σου χάρη που δεν έχω full το Army Camp, τι θα μπορούσα να κάνω.
Δεν χρειάζομαι πλέον Dark Elixir. Έκανα Upgrade τον King, οπότε δεν το πολύ χρειάζομαι τώρα. Αλλά θέλω να πάρω level 5 King. Το ονειρεύομαι. Γιατί level 5? Θα σας πω. Μπορεί να το ξέρετε, μπορεί να μην το ξέρετε. Θα εξηγήσω και πάλι. Όταν είναι level 5 ο King, παίρνει ability. Και αυτό όταν πατάς δηλαδή τον King μία φορά, τον βάζεις κάτω. Τον ξαναπατάς, βγάζει Barbarians και είναι σαν να έχει δικό του Rage. Και κάνουν Rage και οι Barbarians. Και δίνει πιο πολύ health στον King και είναι πάρα πολύ καλό ability. Τώρα μόλις τελειώσει, παιδιά, δυστυχώς δεν έχω διαμάντια και ούτε θα αγοράσω. Δεν δίνω λεφτά σε παιχνίδια συνήθως και ούτε θα δώσω, λογικά. Αυτά, παρόλο που δεν έχω full army camp, θα μπορούσα να κάνω ένα attack τώρα, ένα γρήγορο attack. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε ένα καλό base και θα σας δω μόλις βρούμε ένα καλό base. Wow! Πλάκα κάνεις. Okay, εννοείται πως θα κάνω attack το base, παρόλο που είναι τάγκ 8. Κοίτα loot. Okay, λοιπόν. Okay. Έχει καλούτσικο Dark Elixir, ας λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, πού έχει τα drills, πού έχει... Jackpot! Jackpot! Ποιος είμαι εγώ, ρε. Εντάξει. Λοιπόν, OMG. Αυτό είναι jackpot, παρόλο που δεν έχω full troops. Είναι jackpot. Κοιτάξτε εδώ. Dark Elixir! Δωρεάν! Ευχαριστώ, φίλε. Ωραίος. Ω, έχει κι άλλο Dark Elixir, okay. Yay. Λοιπόν, ας πάρουμε και αυτά τα δύο. Τόσο απλά, τόσο απλά. Boom. Εκείνο το... δεν είμαι σίγουρος αν θα το πάρουμε αυτό. Τέλος πάντων, ας πήραμε το loot. Τέλεια. Πήραμε ήδη το μισό loot που χρειαζόμασταν. Λοιπόν, ας πάμε εδώ με λίγα Barbarians και πολλές Archers. Όπως είπα, παιδιά, χρειάζεται πιο πολλές Archers παρά Barbarians. Εγώ τα έχω level 4 και τα 2. Ναι. Και χρειαζόμαστε επίσης το Gold. Οπότε... θα πάρουμε Barbarians, δεν πειράζει. Πάρτε το, please. Please, πάρτε το. Thank you. Archers. Thank you. Νομίζω πήραμε τα πάντα. Ου, αυτό μας ξέφυγε. Πώς θα το πάρουμε αυτό. Ας δοκιμάσουμε μια τακτική. Γιούρια! Please, πάρτε το. Έλα, έλα, έλα. Archers, Barbarians, το έχετε. Έλα, μην πάτε για το army camp. Πάτε για το άλλο. Archers, πού πάτε. Λίγο δεξιά. Αριστερά και λίγο δεξιά. Έλα, 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 πάρτο. Έλα, yes. Και 50 αστέρια. 50%, τι λέω 50 αστέρια, άλλο. Λοιπόν. Easy. Ευχαριστώ για το loot, φίλε. Ωραίος. Ευχαριστώ. Για μένα το παίρνω. Λοιπόν, τελειώσαμε. Δεν μπορώ να δω πόσα loot έχουμε. Το facecam δεν είναι μπροστά. Έχουμε full ελιξίριο. Okay. Λοιπόν, ας κάνουμε upgrade walls. Γιατί τα χρειάζομαι τώρα τελευταία. Λοιπόν, θα κάνω upgrade αυτό. Λοιπόν. Αυτό. Αυτό. Και χρειάζεται. Είχε τόσα πολλά gold. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. 200.000 για ένα wall. Ένα. Πολύ gold. Πολύ gold. Το λέω είναι πολύ gold. Αλλά το έχουμε το gold, αφού το έχουμε. Ου, κατά λάθος το έκανα αυτό. Λοιπόν. Δεν βλέπω. Ας κάνουμε και αυτά τα δύο, τρία, δύο, ένα. Λοιπόν, εγώ λέω να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τόσο πολύ gold, γιατί όπως βλέπετε, φύγονται μέσα. Δεν έχω τόσο πολύ gold και το χρειάζομαι, γιατί τώρα θα κάνω upgrade ένα defense. Α, ωραία, level 3 king tower. King tower. Πω, τι να είναι. Λοιπόν, θα κάνω upgrade. Θα έλεγα αυτό. Το χρειάζομαι. Τώρα δεν έχω καθόλου gold, αλλά δεν πειράζει. Υγεία. Αυτά για το σημερινό βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα σας δω μια άλλη φορά και γεια σας.